Για τα κόμματα της αριστεράς και για τα συνδικάτα, η επερχόμενη μεταρρύθμιση στα εργασιακά που θα καταθέσει η κυβέρνηση και ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης είναι αιτία πολέμου. Θα ήθελα να μου εξηγήσει τους λόγους που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλημέρα κύριε Καλοδούκα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνει το ΛΕΦΤ προκειμένου να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας επί του επερχόμενου αντεργατικού νομοσχεδίου και εσάς προσωπικά βέβαια, αλλά και το ΛΕΦΤ που πολλές φορές για τα συγκεκριμένα ζητήματα έχει ζητήσει την άποψή μας. Στο ερώτημα το οποίο θέτεται πραγματικά αποτελεί για μας αιτία πολέμου και επίσης έχει χαρακτηριστεί έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να δοθεί η μάχη και έχει χαρακτηριστεί ότι η μάχη αυτή θα θεωρηθεί και αποκαλείται πλέον ως η μητέρα των μαχών. Τι προσπαθεί να κάνει αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Έχουμε το εξής παράδοξο και το οποίο είναι πρόκληση για μας και χωρίς λογική. Εν μέσω πανδημίας και εν μέσω περιοριστικών μέτρων και εν μέσω του μεγαλύτερου lockdown της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απάνω από 10.000 νεκρούς συνανθρώπους μας και με το σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας υποκατάρρευση, το μόνο που σκέφτεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι να περιορίσει ακόμα τα συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων, επικαλούμενοι για άλλη μια φορά και εργαλειοποιώντας την πανδημία. Θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το γεγονός, το οποίο εστιάζει όπως σας είπα, στην κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και πλήττει κέρια ζητήματα τα οποία ελάχιστα έχουν απομείνει, είναι αυτά τα ελάχιστα τα οποία έχουν απομείνει μετά την κατάρρευση εν συνόλου του εργατικού δικαίου με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τι έχει κάνει δηλαδή μέχρι τώρα κύριε Μητσοτάκη. Κατάρρης. Εκείνο που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τις 7 Εβδόμου του 2019 πολέμησε λησαλέα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον βάσιμο λόγο απόλυσης, ένα σημαντικό γεγονός για τον κόσμο της εργασίας, το οποίο εμείς ως Ομοσπονδία είχαμε χαρακτηρίσει και εντός της Βουλής ως το σημαντικότερο γεγονός για τον κόσμο της εργασίας της τελευταίας εκατονταετίας. Πολέμησε λοιπόν λησαλέα αυτή την διάταξη, η οποία έδινε το δικαίωμα στους εργαζόμενους να μπορούν να υπερασπιστούν τη θέση εργασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Το πρώτο λοιπόν που κατήργησε ήταν αυτό και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τον Αύγουστο του 2019 και με υπουργική απόφαση, η οποία ρύθμιζε το ζήτημα αυτό αναδρομικά από τότε που ψηφίστηκε, δηλαδή από το Μάιο του 2019. Ταυτόχρονα κατήργησε σημαντικές διατάξεις για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, οι οποίες διατάξεις για πρώτη φορά θεσπίστηκαν για τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης, με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου του 2019, το περιβόητο νομοσχέδιο Γεωργιάδη κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις και έδωσε τη δυνατότητα και την υπερίσχυση έναντι των κλαδικών, των ατομικών συμβάσεων και των επιχειρησιακών συμβάσεων. Επίσης, έφραξε για άλλη μια φορά το δρόμο προς τη διαιτησία και στην κατεύθυνση υπογραφής και σύναψης συλλογικών συμβάσεων μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία είχε επαναφέρει μετά την έξοδο από τα μνημόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πολέμησε, όπως σας είπα, και η ίδια αλλά και οι εργοδοτικοί φορείς όπως ο ΣΕΒ, προκειμένου να τα καταργήσει και τελικά τα κατήργηση. Δεν αρκούν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα στην κυβέρνηση. Άρα τι νέο φέρνει αφού κάνει όλα αυτά. Επιχειρεί λοιπόν να καταργήσει το 8ωρο. Επιχειρεί να καταργήσει το 8ωρο, επικαλούμενη αστεία επιχειρήματα και ανόητες, μπορώ να πω, δικαιολογίες. Γιατί λέει ο κ. Χατζηδάκης δεν καθυλίγει το 8ωρο, το ένδειξε το κατοχυρώνει και απλώς οι υπερορίες θα προσμετριούνται για να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει περισσότερη άδεια. Μας Αυτό έχει λέει. δυστυχώς συνηθίσει, κυρία Καλουδούκα, αυτή η κυβέρνηση να παρουσιάζει αντεργατικά νομοσχέδια με ένα τίτλο ο οποίος παραπέμπει σε ευεργετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους. Παρ' Ναι. όλα αυτά, το περιεχόμενο όλων αυτών των διατάξεων και μας κάνει εντύπωση, γιατί νομίζει ότι απευθύνεται σε ανόητους, σε ηλίθιους, ότι εμείς δεν κατανοούμε τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται λοιπόν με ένα τίτλο ο οποίος παραπέμπει σε στήριξη των εργαζόμενων, αλλά το περιεχόμενο είναι τελείως διαφορετικό. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέει λοιπόν σήμερα ότι θωρακίζεται το 8ωρο. Πώς λοιπόν θωρακίζεται το 8ωρο τη στιγμή που προστίθενται 2 επιπλέον ώρες εργασίας? Δηλαδή, αντί για 8 ώρες, θα δουλεύει κάποιος 2 ώρες επιπλέον χωρίς αμοιβή. Έρχεται λοιπόν, λέει και
και λέει η κυβέρνηση ότι αυτές τις ώρες θα τις πάρουμε σε βάθος εξαμήνου. Δηλαδή είσαι άδεια, είσαι ρεπό κτλ. Σε καμία περίπτωση, κύριε Καλουδούκα, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, διότι έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν αντίστοιχες ευεργετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους, οι οποίες παραπέμπουν στις καλέντες και δεν τολμάει κανένας να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται, διότι επικρέμεται η απειλή της απόλυσης και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εποχή όπου οι εργαζόμενοι έρχονται από μακρά αναστολή των συμβάσεων τους εργασίας εδώ και 14 μήνες, επίσης εξασθενημένοι και φτωχοποιημένοι και εξαθλιωμένοι από την περίοδο των μνημονίων, να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση που δέχονται από τους εργοδότες. Πάντως, ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι θα φροντίσει να εφαρμοστεί αυτό και μάλιστα ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τετραήμερη απασχόληση, εβδομάδα 4 ημερών. Ο κύριος Χατζηδάκης, όπως σας είπα, είναι αστεία αυτά τα επιχειρήματα τα οποία φέρνει και επικαλείται ότι θα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό επικαλούμενος αυτή την ηλεκτρονική κάρτα εισόδου των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις. Αυτό λέει και λέει ότι θα βγει μάλιστα, και είναι πολύ μοντέρνο και πολύ πρωτοποριακό η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μάλιστα. Όχι, λέει ότι αυτή η ψηφιακή κάρτα εργασίας ισχύει και ισχύει μάλιστα για την Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Δεν ισχύει αυτό εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα. Ισχύει από το 2011. Ο τρόπος αυτός εισόδου των εργαζόμενων στην εργασία τους ισχύει από το 2011, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, γιατί αναμένονταν 4 υπουργικές αποφάσεις, εφαρμοστικές αποφάσεις, προκειμένου να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Ποτέ μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν έφτασε σε αυτό το σημείο να ρυθμίσει αυτό το ζήτημα και θα μπορούσε βεβαίως, εφόσον επικαλείται αυτό το σύστημα της ψηφιακής ηλεκτρονικής εισόδου των εργαζόμενων στην επιχείρηση, θα μπορούσε ο Χατζηδάκης εδώ και 1,5 χρόνια, 2 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία να το φέρει. Δεν το έφερε. Είναι μια δικαιολογία η οποία δεν στηρίζεται. Και επίσης, λέτε ότι δεν θα εφαρμόσει ποτέ αυτά. Δεν θα το εφαρμόσει ποτέ, γιατί η πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να στηρίξει τους εργαζόμενους. Εμείς εκλαμβάνουμε τις κινήσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας ως απειλητικές για τους εργαζόμενους και μπορεί να πει κάποιος ότι η κυβέρνηση αυτή μισεί τους εργαζόμενους. Τους θεωρεί ότι δεν έχουν καμία αξία, ότι είναι μικρά γραναζάκια σε ολόκληρο το σύστημα προκειμένου να λειτουργήσει και δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Ποιος λοιπόν μας διασφαλίζει ότι ποιος θα έχει αυτή την ηλεκτρονική κάρτα, ποιος θα την χτυπάει στο μηχάνημα και ποιος θα την διαχειρίζεται? Έχουμε τις περιπτώσεις και το προηγούμενο χρονικό διάστημα όπου εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους καταβάλλεται ο μισθός τους και μετά επιστρέφεται στους εργοδότες με παράνομο τρόπο. Πολλές φορές έχει καταγγελθεί, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στα δικαστήρια γιατί φοβούνται οι εργαζόμενοι το γεγονός της απόλυσής τους, ότι ακόμα και τις κάρτες ανάληψης αυτών των χρημάτων της μισθοδοσίας τις έχουν στα χέρια τους οι εργοδότες. Δώρα τα οποία είναι υποχρεωτικά να καταβάλλονται στους εργαζόμενους, το επίδομα αδείας, τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται μεν προκειμένου να είναι νόμιμη επιχείρηση και μετά επιστρέφονται στους εργοδότες. Ποιος λοιπόν μας προσοφλεί ότι αυτό το σύστημα το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση και ο κύριος Χατζηδάκης προκειμένου να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων και προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα μπορέσει το τέλος να φέρει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επικαλείται? Σε εμάς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να γίνει. Επίσης, θεσπίζονται επιπλέον υπερορίες. Παράδειγμα να σας φέρω, ότι όταν ένας εργαζόμενος επί 6 μήνες περίπου, σε βάθος 6 μηνών, δουλέψει επί 2 ώρες επιπλέον, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δουλέψει, σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης, κατά 2 ώρες λιγότερο. Αυτές λοιπόν τις υπερορίες που θεσπίζει η κυβέρνηση και από 120 χρόνων το χρόνο τις κάνει 150, πότε θα τις κάνει αυτός ο εργαζόμενος? Θα τις κάνει λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα πάρει αυτές τις επιπλέον ώρες που δούλεψε, γι' αυτό μιλάμε για απλήρωτη υπεροριακή απασχόληση, για απλήρωτη εργασία, και το επόμενο χρονικό διάστημα, αντί να του χορηγήσει λιγότερες ώρες εργασίας, θα του χορηγήσει πάλι 8 ώρες και θα τον βάλει να δουλέψει υπεροριακή απασχόληση με ελάχιστη αμοιβή, διότι όπως ξέρετε οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη χώρα μας εργάζονται με τον κατώτατο, με 650 ευρώ μεικτά, και οι υπερορίες τους είναι ένα ασήμαντο ποσό. Να ρωτήσω κάτι. Λέει όμως η κυβέρνηση ότι γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 υπάρχουν ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Δηλαδή το 54% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, λέει η κυβέρνηση, προσφέρει ως επιλογή στους εργαζόμενους τη δυνατότητα ευελιξίας στους χρόνους έναρξης και λήξης εργασίας.
Μάλιστα. Ότι δηλαδή αυτά που πάει να κάνει τώρα υπάρχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 28. Δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Είναι ψέμα, δηλαδή. Είναι διασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι έναντι αυτών τα οποία λέει ο κύριος Χατζηδάκης, και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ από τη μια μεριά λέει ότι προστατεύουμε τους εργαζόμενους έναντι της απόλυσης, έρχεται λοιπόν να προστατεύει τον υπουργό και καταργεί τον βάσιμο λόγο απόλυσης, το οποίο ήταν ένα σημαντικό νομοθετημένο εργαλείο προκειμένου να προστατεύσει θέσεις εργασίας. Αυτή την διάταξη η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έβγαλε από το μυαλό της. Υπάρχει νομοθετημένος ο ευρωπαϊκός κοινωνικός, αναθεωρημένος ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης, στον οποίο εμπεριέχονται τέτοιες διατάξεις. Δεν υπάρχει πουθενά στην ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε κι εμείς μη αιτιολογημένη απόφαση. Κάθε απόλυση αιτιολογείται. Βάσει λοιπόν αυτών των διατάξεων του ευρωπαϊκού αναθεωρημένου κοινωνικού χάρτη, άρπαξε αυτή τη διάταξη η προηγούμενη κυβέρνηση, την προσάρμοσα στα δεδομένα εδώ της χώρας μας και έφερε αυτή τη διάταξη. Όταν λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και καταργεί αυτή τη διάταξη, λέγοντας ταυτόχρονα ότι προστατεύουν τις θέσεις εργασίας, ψεύδεται ασυστόλως. Οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα και όταν θα λήξει η πανδημία θα βρεθούν προ μιας πολύ δυσάρεστης κατάστασης, τη στιγμή που στοιχεία λένε ότι περίπου 200.000 με 300 επιχειρήσεις μικρομεσαίες θα κλείσουν και επίσης θα απολυθούν 500.000 εργαζόμενοι. Προετοιμάζεται γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, προετοιμάζεται γι' αυτό το νομοσχέδιο το οποίο μας φέρνει αυτή τη στιγμή, θα φέρει το επόμενο διάστημα, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης από την έκθεση Θεσσαλονίκης πέρσι έχει πει λοιπόν ότι θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο, έχει πει και παλιότερα ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, το γεγονός ότι μπορεί να παίρνει κάποιο σύνταξη από τον ίδιο εργοδότη είναι ξεπερασμένο και πιστεύει ο κύριος Μητσοτάκης ότι φέρνοντας αυτό το νομοσχέδιο θα ηχήσουν τα τύμπανα του πολέμου, γνωρίζοντας ακριβώς την αντίδραση η οποία θα προκαλέσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από τις εξαγγελίες και μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται, προσπαθεί να μετρήσει τις αντιδράσεις, προσπαθεί να χτίσει συμμαχίες. Και στη σημαντικότερη συμμαχία την βρήκε στο πρόσωπο της ΓΕΣΕ, η οποία συντάχθηκε με την μία κινητοποίηση της 4 του μηνός, δηλαδή λέγοντας ότι δεν είναι απεργία, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Αλλά ταυτόχρονα γιορτάζει την εργατική πρωτομαγιά τη μέρα που έχει προσδιορίσει η κυβέρνηση και δεν συντάσσεται με τα υγιή συνδικάτα τα οποία έχουν προσδιορίσει απεργιακή κινητοποίηση για το λόγο αυτών εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς, αλλά και κατά του επέσχυντου αντεργατικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη για τις 6 Μάη, μεταξύ των οποίων έχει εξαγγείλει και η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας για τη συγκοινωνία τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές χερσαίες σε όλη τη χώρα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα σε σχέση με το νομοσχέδιο. Με ποιο τρόπο το νομοσχέδιο περιορίζει τη συνδικαλιστική δράση, γιατί είπατε ισχύει και αυτό, ισχυρίζονται τα συνδικάτα και τα κόμματα της αριστεράς. Πώς περιορίζεται η συνδικαλιστική? Το δεύτερο κυρίαρχο ζήτημα, κύριε Καλαδούκα, το οποίο περιέχεται σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να εξαφανίσει τα συνδικάτα. Το έχει κάνει με πολλούς τρόπους και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το επιχειρεί με το γεγονός ότι θέλει τα συνδικάτα να συμμετέχουν σε ένα μητρό συνδικαλιστικών οργανώσεων, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα περιέχει, τι ακριβώς θέλει να εξακριβώσει από αυτό το μητρό η κυβέρνηση, να εξακριβώσει το ποιοι ψήφισαν, το τι ψήφισαν, ποιους στα συνδικάτα έχουν μέλη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Επίσης το συσχετίζει με τη δυνατότητα των συνδικάτων να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή λέει ότι αν δεν εγγραφείτε σε αυτό το μητρό, δεν θα έχετε την οντότητα του συνδικάτου και δεν θα μπορείτε να προχωρήσετε σε αυτές τις ενέργειες. Επιχειρεί λοιπόν ώστε στο μητρό αυτό να μπουν συνδικάτα τα οποία είναι της αρεσκίας της, ενδεχομένως και ενώσεις προσώπων που έχουν δημιουργήσει το ζήτημα των επιχειρηματικών συμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια εις βάρος του κόσμου της εργασίας, και να αποκλείσει τα υγιή συνδικάτα. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αποκλείει δηλαδή. Θέλει να αποκλείσει την συμμετοχή των εργαζόμενων σε Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι η καρδιά των συνδικάτων. Όπου υπάρχουν οι συνομιλίες, υπάρχει η αντιπαράθεση, υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων, υπάρχει η διαζώση, συμμετοχή και επαφή με τους εργαζόμενους. Αυτό προσπαθεί να το αποκλείσει και να αποξενώσει τους εργαζόμενους μεταξύ τους, χωρίς βεβαίως να διασφαλίζεται το αδιάβλητο μιας
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και για αυτό το ζήτημα υπάρχει αντίδραση από τα συνδικάτα, δεν δέχονται αυτά τα ζητήματα να νομοθετηθούν. Επίσης, το ζήτημα της απεργίας προσπαθεί, έχει βεβαίως προηγηθεί, έχει προηγηθεί η νομοθεσία, όπως σας είπα, η προετοιμασία έχει προκύψει εδώ και χρονικό διάστημα στην κατεύθυνση καταστολής αυτών των αντιδράσεων με το ανταρρυκτικό νομοσχέδιο της περιστολής των συναθρήσεων. Έχει αρθεί η απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης κατά την διάρκεια της απεργίας και επίσης έχουν ενισχυθεί οι κατασταλτικοί μηχανισμοί και έχουν προσληφθεί αστυνομικές δυνάμεις και ειδικοί φρουροί, προκειμένου κατά την άποψή μου να είναι έτοιμη η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας και κοινωνικής διαμαρτυρίας, η οποία θα προκύψει το επόμενο χρονικό διάστημα από την πολιτική της γενικά, αλλά και από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.